θερμό καλοκαίρι, όχι μόνο για τις θερμοκρασίες, αλλά και για τις τουριστικές ροές και στα Κύθηρα. Πάμε στα Κύθηρα, πάμε λίγο να κάνουμε ρεπορτάζ πώς συνεχίζεται ο τουρισμός σε περιοχές εκτός Κρήτης. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Γιαννιώτης, υπεύθυνος τουριστικής προβολής του Δήμου Κυθήρων. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη Κρήτη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Βρίσκεστε υπό σκιά, φαντάζομαι, επειδή έχει καύσωνα σήμερα. Εννοείται, και να σας πω την αλήθεια, επειδή συνήθως όλοι γνωρίζουν τα Κύθηρα για τις υπέροχες παραλίες τους, είπα σήμερα να βγω από ένα από τα μεσόγεια χωριά των Κυθήρων, τα οποία είναι καταληκτικά, είναι πάνω από 50 χωριά, τα οποία είναι όμορφα και αξίζει κανείς να τα επισκεφθεί. Ας διαφοροποιηθούμε, ξέρετε, και λίγο από την Αλία που την ξέρουν λίγο πολύ όλοι. Ακριβώς. Βλέπουμε ένα σπίτι εκεί αριστερά σας με πέτρα. Κύριο χαρακτηριστικό των Κυθήρων, βέβαια, μεταξύ άλλων, είναι και το άσπρο χρώμα, το νησιώτικο. Και από πάνω βλέπουμε, είστε μια κρεβατίνα από πάνω σας. Μια υπέροχη κλιματαριά. Καλοκαίρι. Ακριβώς. Λοιπόν, για να μας μεταφέρετε το κλίμα το οποίο κυριαρχεί εκεί στα όμορφα Κύθηρα. Λοιπόν, να σας πω, βέβαια, ότι ξεκινήσαμε πάρα πολύ δυναμικά με ένα υπέροχο Πάσχα, με πάρα πολύ κόσμο, που πέρασαμε όλοι πολύ όμορφα. Συνεχίστηκα επίσης πολύ δυναμικά με το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Και τώρα, ο Ιούνιος είναι ένας κλασικός Ιούνιος, όπως ήταν αυτός ο μήνας πριν από το 19. Δηλαδή, με όχι πάρα πολύ κόσμο, με παραλίες οι οποίες μπορούν να φιλοξενήσουν αρκετό κόσμο, αλλά είναι ακόμα όχι πολύ γεμάτες. Αναμένουμε πολύ μεγάλο κύμα, βέβαια, γιατί ξέρετε ότι τα Κύθηρα έχουν πιο πολλούς Έλληνες επισκέπτες. Εσωτερικός τουρισμός. Από 1η Ιουλίου και μετά. Μάλιστα, Έλληνες επισκέπτες, ωστόσο η συγκυρία μας βοηθά και σας βοηθά να προσελκύσετε και ξένους φέτος και αναφορικά με την επισκεψιμότητα από το εξωτερικό. Ποιες αγορές επιλέγουν ή θα επιλέξουν μέσα από προκρατήσεις, βέβαια, τα στοιχεία που έχετε, τα Κύθηρα? Ναι, όπως γνωρίζετε, τα Κύθηρα δεν έχουν πτήσεις charters από το εξωτερικό. Άρα λοιπόν έχουμε τουρισμό ο οποίος έρχεται κυρίως από την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, την Αυστρία και την Ελβετία. Αυτές οι χώρες είναι οι κύριες χώρες από τις οποίες αντλούμε επισκέπτες και οι οποίοι βέβαια είναι μεμονωμένοι. Επειδή δεν έχουμε γκρουπαρισμένο τουρισμό, τουλάχιστον ακόμα στο νησί, και ξέρετε αυτό είναι και ένα από τα πλεονεκτήματα του νησιού, μπορούμε να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται επιλέγουν τα Κύθηρα ακριβώς για αυτό που είναι. Για τη φυσιογνωμία τους, για την κουλτούρα τους και για... Ναι, πείτε μου. Μάλιστα. Εντωμεταξύ, τι είναι αυτό το οποίο κάνει τα Κύθηρα έναν ξεχωριστό προορισμό, έναν διαφημισμένο προορισμό, καθώς είναι πολλές οι αναφορές και ξένων μέσων φέτος, δηλαδή τουριστική προβολή για τα Κύθηρα φέτος έχει πάει περίφημα? Ναι, ξέρετε, τα Κύθηρα βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι θαλάσσιων διαδρομών και ταυτόχρονα και πολιτισμών. Αυτό έχει συντελέσει στο να διαμορφώσει το νησί μια ιδιαίτερη κουλτούρα, η οποία φαίνεται παντού. Φαίνεται στην αρχιτεκτονική του, φαίνεται στους ανθρώπους του, φαίνεται στη μουσική του, αν θέλετε, και στους χορούς του. Και όλο αυτό το πράγμα, σε συνδυασμό με το εκπληκτικό μεσογειακό φως που διαθέτει το νησί, κάνουν κάποιους ανθρώπους να έρχονται και να ξανάρχονται συνεχώς. Αυτά νομίζω και σε συνδυασμό φυσικά και με την εξαιρετική φύση του νησιού, που μπορεί κάποιος να απολαύσει μέρη με κατά πράσινα, με καταράκτες, με πηγές και φυσικά οι υπέροχες παραλίες μας, τα μνημεία μας. Και συν το γεγονός βέβαια ότι τα Κύθηρα πλέον είναι ένας προορισμός για περιπατητές. Εκεί θα πήγαινα. Το περιπατητικό δίκτυο είναι αυτός ο θεματικός τουρισμός. Και το αναφέρω καθώς έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, όχι μόνο στην περιφέρεια Κρήτης, αλλά και εκτός σε πολλές περιοχές, στο μέτωπο της επέκτασης της τουριστικής περίοδου, δηλαδή τουρισμός, θεματικός τουρισμός, 12 μήνες το χρόνο. Τα Κύθηρα τον υποστηρίζουν μέσω των περιπατητικών διαδρομών. Ξέρετε, και όχι μόνο. Υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες που αναπτύσσονται σιγά-σιγά στο νησί και μάλιστα πάνε και πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση για καταδύσεις, scuba diving. Πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Επίσης, το θαλάσσιο
καγιάκ, το οποίο επίσης σε συνδυασμό βέβαια με την καταπληκτική ακτογραμμή των κυθύρων, με σπηλιές, με μικρές παραλίες, με πολλά πράγματα, πάει επίσης καλά. Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα διαφορετικά, τα οποία έτσι βοηθούν στο να αποκτήσουμε τουρισμό 12 μήνες το χρόνο και ξέρετε αυτός είναι και ο στόχος. Μάλιστα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Το μήνυμα που στέλνουν λοιπόν τα κύθερα στην Κρήτη ποιο είναι και με αυτό να κλείσουμε. Το μήνυμα είναι καταρχήν ότι τα κύθερα και η Κρήτη είναι πάρα πολύ κοντά σε όλα τους. Και τους περιμένω, όπως και εμείς ερχόμαστε τακτικότατα στην Κρήτη, έτσι και θέλουμε και από την Κρήτη να έρχεται στα κύθερα και ξέρετε όσοι έρχονται το απολαμβάνουν το νησί και νομίζω ότι περνάνε και πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Κύριε Γιαννιώτη, να είστε καλά στους... Θέλω να σας πω μόνο ένα ακόμα, αν θέλετε, βέβαια, βέβαια. Ότι ο Δήμος μας έφτιαξε ένα εξαιρετικό καινούριο website, μια ιστοσελίδα εκπληκτική, την οποία μπορεί κάποιος να επισκεφθεί και να πάρει ό,τι πληροφορία χρειάζεται για το νησί. Είναι το destinationkythira.gr, που νομίζω ότι αξίζει όλοι να το επισκεφθούν. Και αντιμετωπίζει τα Κύθυρα ως προορισμό 4 εποχών. Αυτό που λέγαμε και πριν. Τους χαιρετισμούς μας, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Χαιρετισμού στην Κρήτη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πόσο κοντά στην Κρήτη αυτή η εικόνα, αυτή η σύνδεση εκεί με την κλιματαριά, με την κρεβατίνα, με το άσπρο στοιχείο από πίσω και την πέτρα. Πόσο κοντά στην Κρήτη.